ακούστε με προσοχή. Σήμερα Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2012 και ώρα τρίτη μεσημβρινή συγκεντρωθήκαμε στο πεδίο του Άρεως και καταλήξαμε με πορεία μπροστά στη Βουλή των Ελλήνων αρκετές χιλιάδες Έλληνες πολίτες και δηλώσαμε την άρνησή μας να παραλάβουμε την ηλεκτρονική ταυτότητα για τους παρακάτω λόγους. Η προσπάθεια επιβολής ηλεκτρονικής ταυτότητας και παράλληλα η υποχρεωτική παραλαβή και χρήση του ΆΜΚΑ στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο μόνο τυχαία δεν είναι. Με φόντο την οικονομική κρίση και υπό την απειλή αυστηρότερων οικονομικών μέτρων, η νέα τάξη πραγμάτων με την επιβολή της ηλεκτρονικής ταυτότητας στο λαό μας επιδιώκει την απόλυτη αστυνόμευση του καθενός μας. Έγκριτοι νομικοί επιστήμονες επισημαίνουν ότι η ηλεκτρονική και η υποχρεωτική εφαρμογή του ΆΜΚΑ είναι αντίθετη και προς το ελληνικό σύνταγμα και προς το ευρωπαϊκό δίκαιο. Η επιμονή των ελληνικών κρατικών αρχών για την έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας δημιουργεί ερωτηματικά τη σχέση τους με τη δικτατορία που η νέα τάξη πραγμάτων επιβάλλει με κάθε τρόπο σε όλο τον πλανήτη. Όταν μάλιστα σε κράτη απεφασίστη η απόσυρσή της, αν μη μας διαφεύγει ότι ο πρώην πρωθυπουργός της χώρας μας, κύριος Γεώργιος Ανδρέας Παπανδρέου, είχε διακηρύξει επανειλημμένα ότι χρειαζόμαστε μια παγκόσμια διακυβέρνηση. Αν και δεν αρνούμαστε την τόσο Ιερά Σύνοδος της Ελλάδος της Εκκλησίας και το πλήρωμά της, οι Έλληνες πολίτες, τη δημιουργική βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας, στις συναλλαγές μας και στην ελληνικιολογική έρευνα και άμεση ανήμευση μέσω του Ιντερνετ, του πλούτου, του γνώσεως κλπ. Προχωρούμε για να μην καθυστερήσουμε αυτό. Με απλά λόγια δηλώνουμε. Δεν βάζουμε υπογραφή σε λευκό χαρτί. Δεν παραλαμβάνουμε καμία ηλεκτρονική ταυτότητα που δεν ξέρουμε τι περιέχει για μας και ποιος θα την διαχειρίζεται. Ούτε δεχόμαστε οποιοδήποτε παρόμοιο ισοδύναμο μέτρο. Για κάτι συντομία, δεν θα το διαβάσω όλο για να μην καθυστερούμε. Να προχωρήσουμε και να συνταχθούμε για την πορεία. Διαβάζουμε. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Αξιότιμη κύριε Πρωθυπουργέ της Ελλάδος. Αξιότιμη κύριοι Υπουργοί της Ελληνικής Κυβερνήσης. Αξιότιμη κύριοι Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Ήρθε η ώρα να δηλώσετε ευθέως σε όλους εμάς ποια θέση παίρνετε απέναντι σε ένα τόσο σοβαρό θέμα που ανεξάρτητα από την πίστη μας απειλεί ευθέως την ελευθερία του ανθρώπινου προσώπου. Θέλουμε να γνωρίζουμε τη θέση σας για να πάρουμε και εμείς με τη σειρά μας να αποφασίσουμε ποια θέση θα πάρουμε. Υπάρχουν ακόμα τα περιθώρια πριν είναι πολύ αργά να πείτε κι εσείς το όχι στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Γιατί δεν κάνετε χρήση του δικαιώματός σας όπως έχουν πράξει και άλλοι συναδελφοί σας άλλων χωρών, π.χ. Αγγλία, Αυστραλία και Ρωσία. Λόγοι δημοκρατικής δεοντολογίας και σεβασμού του ανθρώπινου προσώπου επιβάλλουν την ενότητα όλων μας, αρχόντων και λαού. Μπορείτε επίσης να πείτε όχι στο 666, στο δυσόνιμο αντίχριστο χάραγμα. Τότε θα βοηθήσει ο εντριάδη Θεός μας και θα διασώσει με τη χάρη του για άλλη μια φορά, όπως τόσες φορές, την ιστορία του έθνους μας. Ας δηλώσουμε όλοι μας, άρχοντες και αρχόμενοι, η βαθιά μας μετάνοια για τα λάθη και τις αμαρτίες μας, για να λυτρωθεί από την επερχόμενη τυραννία η πατρίδα μας. Εγκρίνετε. Λοιπόν, θα παρακαλούσα τον αρχηγό της αστυνομίας, τον διοικητή, που είχαμε συνεννοηθεί πριν, ότι σε λίγο θα είμαστε έτοιμοι να μας βοηθήσει να συνταχθεί μπροστά για την πορεία. Η πορεία θα είναι Πατησίων, Σταδίου και στο Σύνταγμα. Εκεί θα παρακαλέσω με προσοχή, ειρηνικά, με σεβασμό, να διακηρύξουμε μπροστά στη Βουλή
να ετοιμαστούμε οι επιτροπές για να αποδώσουμε το ψήφισμα μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Οι επιτροπές εκεί παρακαλέσω να έρθουν κοντά τα ονόματα που έχουμε γράψει και μετά να πάμε αμέσως να επιδώσουμε τα ψηφίσματα.